είμαι ο Γιάννης και σήμερα θα σας δείξω πώς βγάζουμε τα πετσαρία πόρτας από Suzuki 2002. Για να δούμε λίγο τα εργαλεία. Ο πλαστικό εξορκέα, κατσαβίδι ίσιο, κατσαβίδι ψηλό, με το τσίπιδο λοξό και το ηλεκτρικό κατσαβίδι. Για να ξεκινήσουμε. Για να βγάλουμε την ταπετσαρία, πρέπει να βγάλουμε αυτό το κλιπ, μια βίδα που έχει εδώ μέσα και αυτά τα καπάκια τα οποία κρύβουν βίδες από κάτω. Για να ξεκινήσουμε. Και το κλιπ το πατάμε μέσα και το βγάζουμε έξω. Και τώρα οι βίδες με το ηλεκτρικό κατσαβίδι. Τώρα για να βγάλουμε εδώ το χερούλι, αφού έχουν ξεβιδώσει τη βίδα, το πιέζουμε προς τα δεξιά και ελευθερώθηκε. Τώρα μέσα στο χερούλι βλέπουμε ένα κλιπ, το οποίο για να το βγάλουμε πιέζουμε με ένα μικρό κατσαβιδάκι. Ασφάλεια βγήκε και είναι αυτή εδώ. Για να βγάλουμε την ταπετσαρία, παίρνουμε το πλαστικό εξορκέα και ξεκινάμε εδώ από τη γωνία μέσα, πιέζουμε προς τα έξω. Βγάζουμε και το καπάκι πάνω από τη γωνία. Σηκώνουμε από αυτή την πλευρά πάνω και τώρα πρέπει να βγάλουμε το χειριστήριο. Το χειριστήριο το ξεκουμπώνουμε από εδώ. Βγαίνει εδώ πάνω. Από εδώ πιέζουμε το κλιπ και τα πετσαρία βγήκε. Για να βάλουμε την ταπετσαρία, βάζουμε πρώτα από την πλευρά που είναι η ασφάλεια. Μετά προσέχουμε από δεξιά να μπει μέσα. Τραβάμε και τα καλώδια και αυτά να είναι προς τα έξω. Βιδώνουμε τις βίδες από το χερούλι. Βάζουμε τα καπάκια που έχει. Με την γραμμούλα που δείχνει από κάτω, κουμπώνουμε και το χειριστήριο για το παράθυρο. Και τώρα θα σας δείξω κόλπο για το εσωτερικό χερούλι. Παίρνουμε το μυτοτσίμπιδο, κρατάμε το σιδεράκι από μέσα, παίρνουμε το χερούλι, το βάζουμε μέσα στη θέση του και με το ψηλό το κατσαβίδι προσπαθούμε να βάλουμε την ασφάλεια.
Η ασφάλεια εδώ μπήκε. Το βάζουμε από εδώ στη θέση του. Βάζουμε και τη βίδα. Και το πλαστικό κούμπομα, το οποίο το πιέζουμε προς τα έξω, να μπει μέσα στη θέση του, και αφού μπει το πιέζουμε μέσα. Αυτά με την ταπετσαρία πόρτας. Πατήστε πάνω για εγγραφή. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε πάλι σύντομα. Γεια σας.